Καλημέρα, καλησπέρα και καλή βραδιά. Βρίσκεται σε ακόμα ένα επεισόδιο των τριών στον αέρα με τον Κωνσταντινό Σκιαδά, τον Δημήτρη Μαλά και εμένα τον Τίμο τον Κουρεμένο σε αυτό το podcast έρευνα λόγου και αλήθειας αλλά και τεχνολογικών αποκαλύψεων. Σήμερα θα δούμε αλλά και θα πάμε παντού γιατί ναι, βγαίνουμε από το στούντιο και έχουμε να πάμε επισκέψεις. Αμέ! Γεια βγαίνουμε, βγαίνουμε, πού και πού βγαίνουμε, είναι η αλήθεια, ναι. Ναι, ναι αλλά είχαμε πολύ καιρό να τα πούμε όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι. Αυτό είναι καλό ή κακό. Ε, κοίτα, εμένα προσωπικά μου έλειψε. Νότ. μ' mm, αρέσει. Μ' αρέσει. αρέσει, αλλά τι θα το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, για πάμε όμω, γιατί έχουμε σήμερα αρκετά να πούμε. Α ξεκινήσουμε λίγο με τα σχόλια, έτσι δεν είναι ε, παιδι. Ωραία, λοιπόν, πάμε στα σχόλια, αυτά τα φανταστικά σχόλια που μα έστειλαν οι φανταστικοί ακροατέ, παύλα θέατε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε ο Τι Σέιντι πρώτο σήμερα. Μπράβο, Τι Σέιντι, συγχαρητήρια. Συνέχισε έτσι ο Νικόλα Πυρηθάκη εκτιμά τα καλά thumbnails και γι' αυτό το λόγο μα λέει ωραίο thumbnail. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε έτσι, γιατί άλλωστε ο εχθρό του καλού είναι ο Κώστα Κιαδά. ε, <laughs> Συμφωνούμε <laughs> όλοι, ναι, πάμε παρακάτω. Στο επόμενο, να σχολιάσετε τη νέα πλατφόρμα του Ανένα. Σε αναγκάζει να κάνει εγγραφή για να σου πασάρει μετά το Antenna Plus. Δεν παίζει σε Firefox, απαράδεκτο και στο κινητό. Μα λέει στη συνε... συνέχεια το Νικόλα Σπύρη, δάκη. Μισό, Opa... μισό, μισό λεπτό. Πες, για πες, το πες. Firefox, κάτι, επειδή και εγώ χρησιμοποιώ Firefox. Γενικώ υπάρχουν πολλέ sites και πλατφόρμε που έχουν ζητήματα με το Firefox, ειδικά ελληνικά. Δηλαδή είναι σαν να μην το έχουν δοκιμάσει σε Firefox, μόνο σε Chrome. Ναι, και δεν μου Και παίζει καλά σε Edge λόγω του Chromium. Εντάξει. Ναι. Και δεν μου κάνει ούτε εμένα καμία εντύπωση. Ε, Παναγιώτης okay. Κόκκος. Κώστα μου, να έχεις μαζί σου και ενα διακοσάρι. Δεν το δέχονται το δίπλωμα σε αντίγραφο από φωτογραφία στο κινητό. Mm -hmm. Και πολύ okay. απλά, αν κάνεις καμιά βλακεία, θα σου το πω εγώ, και σου πάρουν το δίπλωμα, ποιο δίπλωμα, αφού δεν θα το έχεις πάνω σου, θα κυκλοφορείς με το αντίγραφο που έχει στο τηλέφωνο σου. Οκ. Mm. Okay. Παναγιώτη, να ξέρει ότι ο Κωνσταντίνο Κιαδά την τελευταία φορά που έκανε τέτοια βλακεία ήταν στο δημοτικό. Όταν Εγώ θα έδωσε... έλεγα στο νηπιαγωγείο. Όχι, έδωσε στο πα... το παγωτό του. Αυτό. Α, Μετά ναι. έμαθε. Ο πάνω 71, το GPA ακόμα και στον δρόμο είναι. Οκ. Okay. Τι στον δρόμο είναι, κάτι έχει ξέρω, τον... Δεν ξέρω, τι λέει αυτό. Λέει. Εννοεί μάλλον στις τράπεζες, στι τιμικέ τράπεζε. Γιατί. σε κάποιες... ναι, ναι, ναι. Αυτό ναι. Ο Ιμπρακατίμπρα τη Μαρία. Αλλά κου... έχουμε ξαναπεί ότι δεν έχει νόημα για τι συστημικέ νομίζω, κατά <σίλοι> ναι, ναι, άποψή μου. Πάνε με τι λύσει που του δίνουν οι εφαρμογέ ε, το... του. Αυτό δεν είναι. που θα δίνουν και το είναι... ποσοστό στην Google. Ναι, δεν καίγονται κιόλα. Δηλαδή πραγματικά δεν καίγονται. Αν το βγάλουν, θα το βγάλουν απλώ για να υπάρχει. Ο Ιμπρακατίμπρα τη Μαρία ακούν μα λέει: Ευεργέται εσένα αν σε σταματήσουν για έλεγχο. Όχι απλώ δεν θα φας πρόστιμο, αλλά θα σε παρακαλάνε και για σέλφι Προφανώ. Σίγουρα. Από αυτούς ναι. είμαι. Ε, βέβαια. Not. Ε, <laughs> ο, ο, ο Quantum Tales, πολύ γαλάζιο αγόρι φαίνεται ο Σκιαδάς. να το κοιτάξει. Mm -hmm. Το, ναι. ναι. το, το είδα το σχόλιο. Εξής νομίζω αυτό το σχολείο πάει, αν καλό λάθο, συγχώρεσέ με, πάει νομίζω στο ότι είπα, ότι δεν έχουμε Χούντα, κατάλαβες. Οπότε, εκεί πάει το γαλάζιο αγόρι. Αλλά να ανοίγουμε κανένα βιβλίο να διαβάζουμε, μην μένουμε μόνο στο Twitter. Θα πρότεινα εγώ. Και Είμαστε ειδικά να. στο μικρό κόσμο του Twitter. Ακλώς, γιατί, ακλώς. γιατί αυτό είναι πρόβλημα για όλε τι πλευρέ, να πω εγώ. Ναι, ναι, δηλαδή, ναι, ναι, είτε, ίτα... διαβάζει, είτε διαβάζει τη μία φούσκα, είτε διαβάζει την άλλη, πάλι η φούσκα είναι. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή, ναι, ναι. αυτό είναι το σωστό. Μπορεί και να, να διαβάζει και τι δύο φούσκε. Ό,τι θέλει είναι το Twitter, είναι ανάλογα ποιου ακολουθεί. Και αν θέλει, αυτό είναι το πρόβλημα στα social media γενικώ, κατά την άποψή μου. Με Το πουλί μπλε είναι. Γαλάζιο. Okay. Το λογότυπο του Twitter. Για το Θεό. <laughs> <laughs> Επόμενο. Uh, ε, Γιάννη και General Μαλά, μια 5G παρατήρηση. Πώ γίνεται σε ώρε εχμή να πιάνω κατώτερη ταχύτητα από μια 24 κακιά ώρα που έχω σπίτι και αναφέρομαι στον καλό πάροχο, όχι στου άλλου. Δηλαδή, αυτό είναι η αναβάθμιση που τόσο καιρό περιμέναμε. Ο καθένα έχει μια προσωπική ιστορία ανάλογα τώρα Λasy. την περιοχή. Έχει μια προσωπική ιστορία. Εγώ μπορώ να σου πω χειρότερο από αυτό που, που λέει ο φίλο, ότι σε, στην περιοχή που είμαι εγώ μου δείχνει 5G και πιάνει και 3 Mbps upload. Ναι. Εντάξει. Αλλά αυτό οφείλεται και όλα στον τρόπο με τον οποίο είναι οι κεραίε διαστασιοποιημένε. Ένα. Δεύτερο είναι πόσε κεραίε έχει η περιοχή. Εγώ είμαι στην περιοχή που δεν έχει κεραίε γιατί είμαι ανάμεσα σε δύο δήμους που είναι και, ε, κατά των κεραίων. Δύο και οι δύο. Εντάξει. Και στι εγκαταστάσει σε ΕΔΑΠ εδώ απέναντι επίση έχουν κατεβάσει κέρδη, άρα δεν υπάρχουν κεραία εδώ γύρω. Άρα πώ να πιάσει. Ένα δηλαδή ανάλογα με φίλοι που είσαι και εσύ σε αυτή την περιοχή. Yeah. Τώρα δεν το λέω για να του δικαιολογήσω του παρόχου, γιατί ίσω να βγήκαν και λίγο νωρί αυτό το κομμάτι. Αλλά εντάξει, είναι, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Το έχουμε ξαναπεί ότι έχει δρόμο. Mm -hmm. Βεβαίω. Ο Ιωάννη Insomnia. WandaVision vs. Winter Soldier and Falcon. Κανένα από τα δύο. Η απόλυτη σειρά με ήρωε, The Boys. Και αν ψάχνετε κάτι ψαχμένο από Marvel, δείτε Legion. Μόνο δύο σεζόν. Ναι. Yeah. Το Legion προσπάθησα να το δω. Δεν μπόρεσα. Ε, το The Boys είναι στην ουρά. Και το, αυτό που είδα είναι το. The... Πώ λέγεται αυτό τη Amazon, το animation. Invisible. Invincible. Ωραίο ήταν αυτό. Ναι, δεν το είδα. Λοιπόν, και ο Λουκ Γκαρού μα λέει ότι ισχύει για το Indiana Jones 4, ισχύει για το Star Wars το 9. Ελπίζω το λέω και να βγει καλό. Το άλλο δεν μπαίνω στον κόπο να τα δω καν. Εντάξει. Εντάξει. Αυτά ήταν τα σχόλιά μα για σήμερα. Λοιπόν, ώρα να μεταφερθούμε κάπου. Τι λέτε, Να πάμε μέχρι του πρόποδε τη Πάρνιθα, Πάμε. Πεζοπορία Πάμε. Πάμε. Και είμαστε εδώ στους πρόποδες Πάνθας, στο νέο επισκευαστικό κέντρο του, του, δικτύου καταστημάτων Γερμανός και έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Γαλανάκη, το Διευθυντή Retail Products και Services ομιλωτέ. Αυτός δεν είναι τίτλος, αυτό είναι σιδηρόδρομος, Γιάννη. Μεγάλος, και... αλλά εντάξει. Ναι, και ευχαριστούμε που μα δεχτήκατε εδώ πέρα και μα δώσατε και τι ρομπίτσε. Δέστε, παιδιά, τι λέτε. Ναι, θα πούμε μετά γιατί τι φοράμε. Ο Δόκτωρ Μαλά και η Meredith θα τον κρίσει ένα δίπλα μου. Ε, ο Δόκτωρ Χάου. Ο Dr. Χάου. Και, και η Θερτίν δίπλα του. Dr. House. Dr. House. Για το Θεό. Έχει και δεν παίξει, γι' αυτό. Ε, το βλέπαμε στο Στάρα, αλλά εντάξει πάλι. Ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία να τα πούμε πάλι όλοι μαζί στον ίδιο χώρο Σωστό. με αυτά τα μικρόφωνα που έχουν πιάσει ναυταλίνη. Χαίρομαι που είμαστε όλοι στον ίδιο χώρο και εγώ, γιατί είχαμε πολύ καιρό να το κάνουμε αυτό. Βέβαια, έχουμε κάνει όλε τι. Έχουμε πάρει τα κατάλληλα μέτρα. Ναι, τεστ, εμβολία. Τα πάντα έχουμε <laughs> κάνει. Όντως. Δηλαδή, το έχουμε. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. It's part of the process. Και αυτό σιγά-σιγά θα τελειώσει. Ε, Μιλώντα για διαδικασίε, λίγο πε μα εδώ μέσα που, τι είναι που, αυτό που, το κτίριο που βρισκόμαστε. Κοίταξα είναι το νέο service center τη Γερμανό είναι 1100 τετραγωνικά. Ωραία. Όπω φοράμε τι φόρμε να πούμε γιατί κάναμε και ένα tour πριν να αρχίσουμε. Ναι, εκεί είπαμε να τι κρατήσουμε γιατί μα άρεσε ειδικά στον Τίμο. Ο Τίμο την έχει λατρέψει. Βεβαίω. Πάρα πολύ καλή. Τι άρεσε. Γιατροί, γιατροί. Γιατροί. Δόκτωρ. Δόκτωρ Τίμο. Ε, Όπω είδατε και κάτω, έχουμε μια αίθουσα service για του τεχνικού μα που είναι πλήρω εξοπλισμένη με τι αυστηρότερε προδιαγραφέ του κατασκευαστών με του οποίου συνεργαζόμαστε. Με πόσου κατασκευαστέ συνεργάζεστε, ε, με, με πάνω από 60 κατασκευαστέ. Και για ποια προϊόντα, Μιλάμε για προϊόντα από κινητά που εντάξει είναι γνωστό, κινητά, τάμπλετ, wearable, drone ε, και θα βάλουμε κι άλλα στην γκάμα. Να θα τα βάλετε όλα. Καθορίζετε. Κοιτά, ο, ο στόχο ποιο είναι, να δώσουμε ένα πολύ καλό after after-sales service στου πελάτε μα. Αυτό σημαίνει ότι εμεί ιδανικά θα θέλαμε όλα τα προϊόντα που πουλάμε να μπορούμε να τα υποστηρίξουμε end to end. Ε, και να σου πω την αλήθεια, και ο λόγο που έγινε η επένδυση αυτή από τη Γερμανό είναι για να έχουμε τη δυνατότητα να πάμε στο επόμενο επίπεδο. Η Γερμανό ξέρουμε ότι είναι νούμερο ένα στο κομμάτι τη service κινητού και προϊόντων τεχνολογία. Ε, επειδή όμω η γκάμα αναπτύσσεται, εμεί θέλουμε να βάλουμε και νέα προϊόντα στα οποία να κάνουμε εμεί το service in house για να μπορέσουμε να δώσουμε γρήγορο και ποιοτικό service στον πελάτη. Ωραία, άρα αυτή η επένδυση όμω την κάνετε σε μια στιγμή που έχουμε πανδημία, που έχουμε κορονοϊό. Μπήκατε πότε, μπήκατε Το, το φλε... Φεβρουάριο. Το Φεβρουάριο. Φεβρουάριο. Δηλαδή, λίγο ξέρει, ακούγεται λίγο περίεργο. Τώρα αυτοί πήγαν για σερβις και κάναν και επένδυσαν και φτιάξαν το κτίριο και όλα. Που είναι ωραίο και το κτίριο, Κυλα. Πολύ ωραίο χώρο. Ε, είναι πολύ ωραίο. Και, και, και το κομμάτι των γραφείου νομίζω είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε αίθουσα εκπαιδεύσεων. Με στόχο να φέρνουμε και, ξέρεις, και παιδιά να κάνουν εκπαιδεύσει, να του δείχνουμε πώ γίνεται το service. Νομίζω και για μαθητέ θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να το δούμε. Ναι, ωραίο θα είναι. Ε, κοίτα, να δει. Η Γερμανός έχει μέσα στο DNA τη το κομμάτι του service. Οπότε δεν είναι μια απόφαση που παίρνετε ξέρεις, λόγω παρδημία ή όχι. Είναι μια απόφαση μακροπρόθεσμη. Οπότε θεώρησαμε ότι πρέπει να περντήσουμε στο service και να το αναπτύξουμε. Ωραία. Εγώ φέρνω λοιπόν το κινητό μου στο κατάστημα ή του Γερμανού. Ή Γερμανου. το wearable. Ή το wearable. Ή το drone. Καλά τώρα, να χαλάσει wearable, δεν ξέρω υπάρχουν ποσοστά το πόσο εύκολα χαλάνε τα wearables. Κοίτα να να σου σπάσει η οθόνη δεν είναι απίθανο. Ή να έχει θέμα με την μπαταρία, να σου έχει πέσει η μπαταρία. Αυτά είναι οι δύο κύριες βλάβες που έχουμε στο κομμάτι το wearable. Οκ. Okay. Και αλλάζεται και η μπαταρία στο wearable είναι, αλλά... και στο smart, δηλαδή smartwatch. Το... Είναι αυτό που σας είπα πριν ότι πριν δεν αλλάζαμε. Με το νέο χώρο έχουμε πάρει Έχουμε ήδη αρχίσει και έχουμε κάνει συμβόλαια με κατασκευαστέ. Ας πούμε, αλλάζουμε τα Samsung, αλλάζουμε τα Honor, αλλάζουμε τα Huawei. Και μπαταρία και ε, οθόνη. Ωραία, εγώ έχω μια πικρή εμπειρία και θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας. Όταν εγώ, είχε σπάσει το κινητό μου, ε, έκανα κλασικά την έρευνα αγοράσμου μου. Ε, και μου λένε, τόσο να το φτιάξεις στον έναν, ε, πάω στον ε, επίσημο, ε, ψή τιμή. Α, πολύ ακριβότερη, φυσικά επειδή είμαι πανέξυπνος πήγα στον φθηνότερο. Την έπαθα όμως γιατί, γιατί μετά έμαθα και δεν μου το είπανε, μου το είπαν άλλοι ότι δεν είχα την στεγανοποίηση. Έχασα την στεγανοποίηση με το Σέρβι. Είναι αυτό που λέμε ότι πρέπει να κοιτά τα ψηλά γράμματα. Ε, είναι φοβερό αυτό. Λοιπόν, και μετά κάθομαι και το ψάχνω και λέω: Υπάρχουν και άλλε τέτοιε περιπτώσει. Δηλαδή, ε, υπάρχουν και άλλα τέτοια μικρά γράμματα που λε και τα πει. Δηλαδή, όσο προχωράει η τεχνολογία και όσο τα προϊόντα που αγοράζουμε είναι πιο εξελιγμένα, είναι πολύ πιο δύσκολο έχει να τα φτιάξει. Ένα πολύ καλό παράδειγμα αυτό που είπε είναι ότι ε, τα κινητά πριν από 4-5 χρόνια μπορούσαν να τα φτιάξει οποιοδήποτε κατάστημα παντού. Σήμερα, αν δεν έχει ένα ειδικό φούρνο, αυτά που είναι αδιάβροχα, να τα ανοίξει και να τα στεγανοποιήσει πάλι, όταν εσύ το πάρει, θα νομίζει ότι είναι στεγανοποιημένο και δεν θα είναι. Οπότε και τη στεγανοποίηση την προσέδεσαι σε όλα τα κινητά. Δηλαδή, άμα το κινητό έχει, είναι αδιάβροχο, ε, ναι, δεν το λέμε αντιάβροχο Δεν το λέμε ακριβώ ναι ναι. Ναι, ναι, ναι. Πάλι ναι. στα ψηλά γράμματα Ακριβώ. Με... <laughs> αρχίζουμε με τα IP. Δεν χάνουμε κάτι λοιπόν από το δικό σα service. Ό,τι θα έχουμε από το επίσημο, γιατί είστε κι εσεί επίσημοι τη Samsung. τη Apple. Η Apple όχι ακόμα. Η Apple όμω έχει αρχίσει ένα πρόγραμμα που θα αρχίσει να πιστοποιεί καταστήματα και φυσικά θα είμαστε μέσα σε αυτά. Δεν το συζητάμε. Νομίζω μέσα στο επόμενο διάστημα θα είμαστε. Κάτσε λίγο να πιάσουμε αυτό που ξεκίνησε ο κόσμο. Πάει κάποιο ένα προϊόν. Στο κατάστημα που το έχει χαλάσει ή θεωρεί ότι χαλάει, τι, τι, Ποια είναι η διαδικασία λίγο, Για κάνε μα λίγο ένα. Κοιτάξτε, εμεί τι κάνουμε, εμείς Έχουμε τη σχέση με τον ε, κατασκευαστή, Πιστοποιούμαστε κεντρικά. Χρησιμοποιούμε βέβαια μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά. Από και πέρα τι κάνουμε, Έχουμε φροντίσει και έχουμε στα καταστήματά μα και σύμβουλο σερβί, αλλά πολύ βασικό τα εργαλεία που χρειάζεται και τα ανταλλακτικά από τα κινήσιμα προϊόντα. Ε, οπότε μπορείς άμεσα περίπου ένα 60% των βλαβών σε smartphones. Όχι μόνο σε, σε oh. σε tablet και σιγά σιγά και σε άλλες κατηγορίες που κάνουμε in-house service όπως είναι ας πούμε τα wearable. Έχουμε αρχίσει να μπούμε στην κατηγορία όπως βλέπετε απέναντι ε, στα πατίνια. Ναι. Και αυτό το κάναμε επειδή έχουμε τη δυνατότητα με τον νέο χώρο. Επισκευέ πατινιών, δηλαδή. Φυσικά. Βουλκανισάτερ, φάσε. <laughs> <laughs> θα σου πω. Να, <laughs> παιδιά, <laughs> να πω <παιδιά, laughs> και εμεί όταν το σκεφτόμασταν, αυτό λέγαμε. Αλλά σκέψου, παίρνει πατίνι σου χαλάει η ρόδα. Τι, τι, κάνει. Είστε τρία άτομα, φαντάζομαι, και ένα βγάζει τι ρόδε. Ο άλλο. Ο αγοράζει καινούριο. Γιατί. Καλά, εντάξει, εντάξει. Προφανώ. Προφανώ θα αγορά καινούριο, γιατί δεν το συζητάμε. Την τρόπη. Άρα τι λέμε, λέμε ότι το κατάστημα πλέον έχει τη δυνατότητα το 60% να το φτιάχνει τόπου. Άρα να μην ταλαιπωρηθεί καθόλου. Ό,τι δεν μπορεί να φτιάξει, το στέλνει σε εμά. Και εμεί, αναλόγω τη συμφωνία που έχουμε με τον κάθε προμηθευτή, ή επεβαίνουμε μέχρι εκεί που έχουμε πει. Το μεγαλύτερο όμω κομμάτι των βλαβών στη χειρότερη θα. Στη χειρότερη για το πελάτη, το θα πιο αργό, αγώ... ή στο κατάστημα ή εδώ. Ή 60% στο κατάστημα και από αυτά που έρχονται εδώ, περίπου το 65% φτιάχνεται εδώ. Άρα δεν στέλνουμε πολλά στου κατασκευαστέ στι κατηγορίε που είμαστε. Και ω συνήθω εξαρτάται από τον κατασκευαστή. Δηλαδή, εμεί, είδατε και κάτω, έχουμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε τα πάντα. Υπάρχουν ναι. εταιρείε που φτιάχνουμε και πλακέτε. Αυτό το πούμε ότι όσοι μα βλέπετε στο YouTube έχουμε κάνει ένα μικρό tour στο χώρο και θα βλέπετε τα σχετικά πλάνα. Όσοι μα ακούτε από Spotify και Apple. Φανταστείτε bon, τα. Φανταστείτε τα. <laughs> ή μπείτε να δείτε τι φωτογραφίε. <laughs> ναι. Ακριβώ. Οπότε α, να θεωρήσω ότι φτιάχνετε τα πάντα, δεν είναι δυνατόν να φέρω μια συσκευή, οποιαδήποτε συσκευή, για να μα πείτε πάρτε την πίσω. Δεν φτιάχνετε. Υπάρχουν συσκευέ, υπάρχουν, υπάρχουν κατασκευαστέ που έχουν ένα διαφορετικό μοντέλο. Παράδειγμα είναι τηλεοράσει οι κατασκευαστές <Ρι> των τηλεοράσεων <Ρι> έχουν αποφασίσει... <Ρι> ε, ναι, όχι, να τα λέμε όπως είναι όμως. Δηλαδή, έχουν αποφασίσει ένα διαφορετικό μοντέλο. Εμείς αυτό που θα κάνουμε σαν Γερμανός είναι να πούμε στον πελάτη. Στη τηλεόραση, ας πούμε... Μπορεί να πάρει να έρθει να στο πάρουν το σπίτι, να τη φτιάξουν και να τη φέρουν. Αν δεν θέλει ο πελάτη, ευχαρίστω θα κάνουν τη διαδικασία γι' αυτό να είναι. Ναι, απλώ τι περισσότερε φορέ στην τηλεόραση, επειδή το 80% των βλαβών είναι στην, στην, πλακέτα, η οποία δεν φτιάχνεται. Δεν φτιάχνεται και δε και δε σου δε λέει, Ξυλί... Δεν αξίζει. Και... Και... Ξυλί... Σου δεν αξίζει. Πάρε 20% έκπτωση να πάρει καινούρια». Εδώ πάει το καινούργιο, κύριε Λεκτικό. Αντίστοιχα, και άμα φέρω ένα σπάτσο, α πούμε. Ε, υπάρχει όντω αυτό το ενδεχόμενο να μην συμφέρει κάποια αλλαγή. Νομίζω το πιο, ακριβό ξα... εξάρτημα είναι η οθόνη, δεν είναι. αυτό. Οθόνη. <laughs> οθόνη το πιο ακριβό. Κοίτα, το πιβανότητα. λέτε εσεί, α πούμε, ότι κοίτα είναι τόσο, δεν σε συμφέρει γιατί είναι παλιά η συσκευή, πάρει καινούρια. Κοίτα, ένα βασικό πλεονέκτημα του Γερμανού είναι ότι επειδή έχουμε 270 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, έχουμε μια σταθερή σχέση με τον πελάτη και τοπικά. Δηλαδή, δεν είναι ένα πελάτη που θα έρθει μία φορά. Ξέρετε ότι πληρώνουν και του λογαριασμού εμά, κάνουν και τι υπηρεσίε του. Έχουμε μία σχέση με τον πελάτη. Όταν λοιπόν θα πα στου ανθρώπου που πηγαίνει και του βλέπει μία-δύο φορέ το μήνα ή μία-δύο φορέ το τρίμηνο. ή του ξέρει και στο, ή, στην και περιφέρεια του. Του ξέρει και με διαφορετικά και, ναι, 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 και τάξει, κοινωνικά και όλα. Ναι, είναι δεν θα, θα σου πει. πα ο δάσκαλο και αυτό που έχει το <laughs> γερμανό. <γεμάνο, laughs> <λέω και> <laughs> <laughs> ε, θα σου πει και τι να δει. Κάνει 100 ευρώ επισκευή, αλλά έχω βγάλει μια προσφορά που αυτή τη στιγμή θα δώσει 30 ευρώ παραπάνω και θα πάρει πιο καινούριο μοντέλο. Άρα αυτή η ιστορία με το service είναι και γενικώ και μέρο ενό διαφορετικού κόνσεπτ και αυτό που έλεγε στην αρχή περί εμπειρία του πελάτη, σωστά. Ακριβώ. Κοίτα, είναι βασικό ότι και εξυπηρετεί τον πελάτη για να το πάρει γρήγορα πίσω. Γιατί ένα πελάτη που δεν έχει το κινητό για μια εβδομάδα πλέον είναι πρόβλημα, έτσι. Πόσο πιο γρήγορα. Μπορεί, το δηλαδή 60% το... φτιάχνεται μέσα στο κατάστημα. Ωραία. Για το υπόλοιπο, πώ έχει μειωθεί ο χρόνο λόγω του κέντρου εδώ πέρα. Γιατί φαντάζομαι έχετε μεγαλύτερε δυνατότητε τώρα εδώ. Φυσικά. Κοίτα να δει. Στα προϊόντα τα οποία πλέον κάνουμε εμεί το σερβί, ε, έχει κλειτώσει τουλάχιστον τρει με τέσσερι ημέρε. Τρει με τέσσερι ημέρε. Μα κοίτα να δει. Είναι τα με... η μεταφορά από εδώ στο κατασκευαστή. Να μπει στη ροή του κατασκευαστή και να σου στείλει πίσω. Και σε ναι. χρόνο. Οπότε ναι, ναι. Και εδώ πέρα και έρχεται μαζικά και τα καταστήματα μιλάτε συνέχεια. Γιατί φαντάζομαι ότι με ένα κατάστημα είναι δίπλα το logistics center ε, ε. τη Γερμανία. Οπότε στέλνετε τα προϊόντα. Απευθείας. Οπότε είναι πολύ γρήγορη. Έχουμε και συνέχεια τροφοδοσία καταστημάτων, τα παίρνουμε πίσω. Οπότε είναι πολύ πιο γρήγορη διαδικασία. Αλλά ο βασικό στόχο είναι να φτιάχνει το κατάστημα. Γι' αυτό έχουμε περιδύσει σε ανταλλακτικά. Σε... Έχουμε κάνει φέτο μόνο με το COVID 6.000 ώρε εκπαίδευση. Ε, εντάξει, προφανώ έχουν γίνει με WebEx, έτσι. εντάξει, Δεν αλλά είναι σημαντικό. Ωραία, άρα κομμάτι. Θε να ρωτήσει κάτι, τι μου. Σε σχέση με τον ανταγωνισμό περισσότερο, τι παίζει. Κοίτα να δει τώρα. Τα πλεονεκτήματα εννοεί. Ναι. 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 να δει. Νομίζω ότι καταρχήν σίγουρα δεν υπάρχει κάποιο άλλο που να έχει ένα τόσο μεγάλο δίκτυο με, service center κατά... ε, ε, ανά την Ελλάδα. Ε, ένα δεύτερο σημαντικό είναι ότι εμεί μπορούμε να επενδύσουμε να έχουμε ανταλλακτικά και στο κατάστημα καταλαβαίνετε ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι φθηνό, γιατί να στείλει ανταλλακτικά σε πάρα πολλά καταστήματα ή α πούμε φούρνο που λέμε κάνει 450 ευρώ φούρνο. Είναι ακριβώ σπορ. Είναι μια επένδυση, ναι. Άρα εμεί στρατηγικά την έχουμε κάνει. Άρα μπορούμε να φτιάξουμε το 60% στο κατάστημα και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Ε, από εκεί και πέρα, εμεί ας πούμε δίνουμε και ένα κινητό αντικατάσταση σε οποιοδήποτε πελάτη το θέλει. Όταν θα μα φέρει το κινητό του, Έχουμε μια υπηρεσία που δωρεάν του δίνουμε ένα κινητό αντικατάστη ίδιο λειτουργικού. Δηλαδή, αν μου φέρει iPhone, θα σου δώσω iPhone. Αν μου φέρει Android, Android. Όχι ίδιο ακριβώ, αλλά παρόμοια. Εντάξει, ναι, τώρα. Είναι αυτό ωραία. ισχύει για όλε τι περιπτώσει. Για δεν... τα smartphone ισχύει για όλε τι περιπτώσει. Ναι. Αυτά που δεν θέλει... φτιάχτηκαν μέσα στο κατάστημα. Αυτά λοιπόν. που δεν φτιάχτηκαν μέσα στο κατάστημα, ναι, φυσικά. φυσικά. Και ανεξαρτή του κόστου τη συσκευή. Δηλαδή, φέρνω ένα Android των 100 ευρώ, θα μου δώσετε κάποιο άλλο ας πούμε, για να κάνω τη δουλειά μου. Ναι, ναι. Τον ναι. χιλίων. Τον χιλίων. Το χιλίων. <laughs> 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 Όχι γιατί μετά δεν σέβαμε και θα γυρίσει πίσω. Είναι, είναι για να κακομάθει και να έρθει να το αγοράσει μετά. Ναι, ναι, Στην λογική αυτή. Δεν θα σκεφτεί που λέει ο Τίμω. Μα δίνει και οι συσκευέ. Εγώ άλλη ιδέα έχω. Πολύ, γεια. Yeah. Αυτό σου είπε ότι γεια, yeah. <laughs> αλλά εντάξει. Ε, εντάξει, παίρνει, έχει, έχει διαδικασία, παίρνει με τα ε, φίλια. Για πες ξενέρω. λίγο, Άρα, το πλεονέκτημα του εναγωνισμού είναι αυτό. Τι άλλε υπηρεσίε δίνετε σε πλέον. Κοίτα να δεις, είναι πολύ σημαντικό ότι εμεί πλέον με αυτό το που έχουμε φτιάξει εδώ, μπορούμε να αναπτύξουμε νέε κατηγορίε. Δηλαδή, τα smart watches μέχρι πέρσι δεν τα φτιάχναμε. Τώρα τα κάνουμε in-house. Το in-house είναι πολύ σημαντικό γιατί κερδίζει χρόνο ε, ένα άλλο σημαντικό είναι τα πατίνια. Είναι μια κατηγορία που τη βλέπουμε ότι προχωράει. Ε, αρχίσαμε και το κάναμε. Επίση, σε κατηγορίε που είμαστε ήδη δυνατή, μπορούμε να πάρουμε υψηλότερο επίπεδο στου κατασκευαστέ. Σμάρφων, α πούμε, έχουμε συνεργασία με πολλού κατασκευαστέ, έχονται και άλλοι. Ξέρετε γιατί στην αγορά ότι η αγορά των σμάρφων είναι μια αγορά η οποία. Συνεχώ αλλάζει κατασκευαστέ, πάνε και έρχονται. Ναι, εντάξει, και έρχονται και καινούργιοι κατασκευαστέ τώρα. Αυτά θα τα πούμε και μετά εμεί που έχουμε διάφορα. Ε, εμεί τι φροντίζουμε, φροντίζουμε σε όλου του κατασκευαστέ που έρχονται να δώσουμε το καλύτερο σέρβι που μπορούμε στον πελάτη. Και ανάλογα βελτιώνει και το επίπεδο τη υπηρεσία που προσφέρει. Ακριβώς. Δηλαδή το επίπεδο τεχνική εξυπηρέτηση. Γιατί η ποιότητα θεωρώ ότι είναι ήδη πάρα πολύ ψηλά, αλλά βελτιώνουμε του χρόνου μα. Που νομίζω πλέον ο χρόνο είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θε να μείνει ούτε μια εβδομάδα χωρί κινητό. Ούτε μια εβδομάδα χωρί πατίνι, ούτε μια εβδομάδα χωρί ρολόι. Θα πα αύριο το πρωί, α πούμε, να τρέξει. Δεν το θε να. Εγώ δεν τρέχω. Περπάτημα μέχρι εκεί. Όχι, κάσαμε, ρε παιδιά. Έχω αρχίσει και γυμναστήριο πάλι. Τρέξιμο όμω όχι. Μη μιλά εσύ. Όλο για μαραθώνιο λε και όλο πηγαίνω. Έχει πάει δύο μαραθώνιοι Τέσσερι. Περπατώντα. Τι δεν σημασία, πήγε. Περπατώντα. Τελείωσε <σχελίωσαι> <σχελίωσαι> και όλα σε απλά πήγε. Πήγε, πήγε. Πήγε στο <σχελίω> μαραθώνα Έ, και έμεινε εκεί. Άσε να το. Κάνανε 7 ώρε, τραβάγανε. Είναι μύθο αυτό το βίντεο. 7 ώρε πόσο. 7 ώρε. Το ξέρω. <σχελίω> 7 <σχελίω> ώρε. Εντάξει τώρα. 7 ώρε, ρε φίλε, έχει <σχελίω> φτάσει στην κόρυθο κανονικά. Αγόρι μου, κάνε 2 ώρε από αυτέ τι 7. Καλαρά. Σε τον Νοέμβριο. Τον Νοέμβριο στο μαραθώνα λοιπόν. Θα να το τραβήξω και σε ένα βίντεο. Μέσο όρο κατασκευή smartphone υπάρχει. Μέσως όρος ε, παραμονής. Σέρβις. Uh, ναι. δηλαδή, θε... Εγώ θα έλεγα, ε, α, όταν πά στο κατάστημα και πρέπει να έρθει πίσω, είναι περίπου τρεις ημέρες. Σε κα... Αυτό είναι για την περιφέρεια ή για την ε, Αθήνα. Για την Αθήνα. Η περιφέρεια χρειάζεται μία μέρα παραπάνω. Μία μέρα παραπάνω. Ε, Αλλά laptop. εμείς φαντάζομαι ότι τα πιο πολλά yeah. από τα smartphone που παραλαμβάνουμε τα φτιάχνουμε την ίδια μέρα ή την επόμενη. Απλά είναι η μεταφορά που λέγαμε πριν, η οποία είναι προβληματική. Στα λάπτοπ. Εντάξει, τα λάπτοπ είναι δυσκολότερο. Είναι διαφορετικό. Είναι, παίζει πάρα πολύ αναλόγω αν υπάρχει το ανταλλακτικό. Γιατί? Γιατί? στα smartphone είναι πιο εύκολο να ξέρει ποια είναι τα κινούμενα smartphone που περιμένει να πάρει. Ε, στα λάπτοπ είναι πιο δύσκολο. Και έχει και μια ιδέα. Βασικά, έχετε κάποια στατιστικά στοιχεία μου να δείχνει τι ε, χρειάζεται περισσότερο ο Έλληνα. Δηλαδή, την οθόνη σπάει. Τι... οθόνη, μπαταρία, ακουστικά είναι όσο αφορά το hardware και βλέπουμε και ένα 20-25% που έχει θέματα με το software και θέλει να βάθουμε στο software. Κάτι Τι εννοείς. Ένα λεπτό. Ναι, θα πάμε σε ακουστικά. Ενώ το ακουστικό του τηλεφώνου. Όχι του τα hands free. Όχι, όχι. Τα hands free δεν φτιάχνονται εδώ. Ωραία. Και η μπαταρία, τα περισσότερα κινητά δεν έχουν αποσπόμενη μπαταρία, αν θυμάμαι καλά. Δεν έχουν αποσπώμενη, αλλά θα το έχει παρατηρήσει μετά από κάποιο διάστημα. Ναι, θέλει αλλαγή. Εντάξει, ένα μισό χρόνο, δύο. Αλλά συνήθω αλλάζουν μοντέλα. Right. Συνήθω όχι, Δημήτρη μου. Είναι Κάποιοι δημήτρη. που προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα στη ζωή μα δεν μπορούν να αλλάξουν Φιλέ κινητό. Αυτό καθέρι. που είμαι στα φάστα σχόλια τρελό, bullying δηλαδή. <laughs> Μόνο ναι. <laughs> να κάνει κινητό. Εσύ ο ευεργέτη να δηλώνει ότι δεν αλλάζει <laughs> κάθε έξι μήνε κινητό. Πάντω το πρόβλημα με τα ακουστικά δεν υπάρχει στην περίπτωση των iPhone. Και τώρα το περισσότερο να. Ε, δεν υπάρχε, το... Ε, γιατί ε, δεν υπάρχουν ηθίρε. Α πούμε, οθόνε μιλάμε για τρελό ποσοστό. οι οθόνε είναι το μεγαλύτερο και άμα δει, α πούμε, το δεν έχει καρθήκη. Εγώ δεν έχω θήκη. εντάξει. Ε. Αυτό συζητάγαμε και πριν. Έτσι, δηλαδή, άμα ε. δεν έχει θήκη. Και... Εγώ δεν βάζω τζαμάκι με τίποτα. Δεν βάζει τζαμάκι. Ε, τώρα. Θέλε. Οι καλύτεροι μα... πελάτε είστε δηλαδή. Έτσι. <laughs> 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 ναι, όντως... ε. 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 <χει> για το λογισμικό έλεγε, <χει> θέλει να ρωτήσει. Ναι, για το λογισμικό. Τι, δηλαδή, όταν λε έρχονται για αναβάθμιση λογισμικού, δεν το κάνουν μόνοι του και δεν το, κάνουν, ναι, ναι, εντάξει, δεν το κάνουν. Ναι, ναι, δεν το κάνουν μόνοι του ή χρειάζεται κάποια αναβάθμιση γιατί κάτι δεν δουλεύει καλά και με την αναβάθμιση ε, φτιάχνει. εμεί έχουμε βέβαια στο κατάστημα αυτά τα φτιάχνουμε επί τόπου. Αυτό είναι, είναι στο ε... κατάστημα. Ε, βέβαια, βέβαια. βέβαια, Το... Ε, τι είναι τώρα. Καταρχήν στο κατάστημα φαντάζομαι έχετε και όταν κάποιο παίρνει κινητό και δεν έχει ειδικέ γνώσει, τον βοηθάτε. Φυσικά έχουμε υπηρεσία που μπορούμε να μεταφέρουμε από τον παλιό κινητό στο καινούριο όλα τα δεδομένα δεδομένα τη επαφέ σου. Μπαμπάλια. Yeah. Ναι. Έχουμε... Έχουμε... από feature phones. Και όμω ξέρει ότι πάρα πολλοί κόσμο το χρησιμοποιεί. Είναι ναι, πάρα πολύ βολικό ναι. γιατί δεν θέλει να χάσει χρόνο ή δεν ξέρει να το κάνει καλά. Η φοβάσαι μην δεν περάσει όλε τι φωτογραφίε. Σωστό, σωστό. Δεν, δεν το συζητά. Είναι και σημαντικό να υπάρχει και μια προστασία για τα προσωπικά δεδομένα. Αυτό γιατί υπάρχει πολλοί κόσμο που λέει θα δουν τι φωτογραφίε μου και θα μου κλέψουν ε, ό,τι μπορεί να έχω μέσα. Σωστό. <χει> όταν κάνει τη μεταφορά <χει> στο ναι, ναι, σε κατάστημα. Λες. Ναι, οτιδήποτε. Ε, εντάξει, και του λέω παιδιά, παιδιά, παιδιά εντάξει τι να τι κλέψουν τώρα. Όχι παιδιά, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη προστασία εκεί πέρα. Είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Οκ, good to know αυτό. Τι άλλε υπηρεσίε θα δούμε τώρα και το λες, Δηλαδή, η μεταφορά, έχετε αυτό που είπε με την αντικατάσταση, υπάρχει κάτι άλλο. Κοίτα να δει, έχουμε και άλλε υπηρεσίε. Δηλαδή, έχουμε υπηρεσίε όπω είναι το g photoprint print Δηλαδή, μπορεί να έρθει στο κατάστημα του Γερμανού με το κινητό σου και να τυπώσει τι φωτογραφίε επί τόπου. Τυπώνουν. Αυτό τυπώνουν είναι... αρκετοί. Ναι. Σα το έλεγα στο προ, προ, προηγούμενο πάρα, πάρα podcast πάρα ότι όχι υπήρχε ουρά ολόκληρη για εκτύπωση και δεν με πιστεύατε. Ναι, δεν όχι. το έλεγε και δεν το πιστεύατε. Τυπώνουν πάρα πολύ. Και είναι σημαντικό γιατί άμα σκεφτεί και εσύ, οκεί, okay, τα, έχουμε στο κινητό, αλλά τα θε να έχει κάπου τυπωμένα. Τι λέει, εγώ δεν δηλαδή, θέλω φωτογραφίε κάτι αιώνε. Ε, εγώ α πούμε με Λεκτή. τα παιδιά. Κοίτα, μόνο μου όχι, αλλά με τα παιδιά θα τυπ... έχω τυπωμένε. Ναι. Θέλει ο πατέρα. Συγγνώμη, μια εποχή αγοράζαμε ψηφιακέ κορνίζε, σου υπενθυμίζω. Ήταν τη μόδα ναι, ναι. πριν 6-7 χρόνια, έτσι δεν είναι, το θυμάστε. <laughs> ψηφιακή κορνίζα, όλοι είχαν από μια ψηφιακή κορνίζα. Το καλύτερο δώρο μετά τα πλουτουθυχία ήταν. Τώρα είναι τα ακουστικά. Τα ασύρματα ακουστικά, Και Τι τα fitness trackers. Τώρα. Ναι, είναι ασύρματα ακουστικά, ασύρματα ηχεία. Γενικώ του καλοκαιριού τα πράγματα. Αυτό είναι τέτοιο. Το καλοκαίρι παίζει πολύ μπλουμ στα κινητά, Παιδιά παίζει πολύ. Και παρόλο που εντάξει, κάποια στιγμή θυμάστε ήταν στη μόδα για διάβροχε θήκε. Ναι, ναι. Δε, δεν δε, τραβάνε. Δε, δε τραβάνε. Δεν μπορεί να πατήσει, δεν μπορεί να δει καλά. Με τον ήλιο δεν βλέπει. Οπότε, ναι, υπάρχουν θέματα. Τα βάζουν στη θάλασσα. Τα βάζουν στη θάλασσα. Ναι. Αλλά <laughs> το πιο σύνητο <σύνηθιση> είναι ότι <laughs> σπάνει οθόνη για το καλοκαίρι σε λίγο πιο χαλαρό το βάζουν στο τραπεζάκι πάνω και του πέφτει ή έχει μπει άμμο. Ο συνήθω δεν είναι ότι έχει μπει απλά στη θάλασσα, είναι, έχει άμμο μέσα, έχει σπάσει οθόνη. Ή το πετά στο σύντροφό σου, σου, ξέρει γιατί εκνευρίσκε. Έχει και τέτοια σκηνή. Θέλω είσαι βράχη, βράχη, έχει κάτω. Εντάξει, είναι τα προσωπικά σου. <laughs> <laughs> Όλη, δεν, εγώ δεν έχω πετάξει ακόμα. Ε, ακόμα. Okay. <laughs> ε, εντάξει, τον κορίλα Glass κάνει δουλειά δηλαδή. Εγώ, δηλαδή βλέπω, ε, έχω πικρέ εμπειρίε από τον κορίλα ανθεκτικά γελιά και το Βίκτου στο τελευταίο είναι τρει φορέ πιο ανδεκτικό. Και... Κάνει δουλειά, Θα Σου πω την προσοχή μου: μάψε. Κάνει δουλειά, αλλά έχουν όλα έχουν ένα δύνατο σημείο. Δηλαδή, εγώ έχω παρατηρήσει ότι όταν σου πέσει στη γωνία. Ναι. Ό,τι και να έχει. Σωστό. Την πάτησε. Ειδικά, σε... τι... Ειδικά σε αυτό. Για στο χωριό, ο συνήθω δεν είναι φλάτη επιφάνεια. Ναι, ναι, ναι. Όταν λοιπόν θα πέσει σε τσιμέντο που έχει χαλίκια πάνω, ό,τι και να έχει. Τι να Δεν δε, σου πει δε, δε, την Στην πέτρα, είναι το καλύτερο. Αυτό, Αυτό το, λέω. Αν Δηλαδή, σου πέσει εδώ, εντάξει, μάλλον δεν θα πάθει τίποτα. Αλλά στι διακοπέ που λε, δεν, είσαι, δεν έχει τέτοιο πάτωμα. Ναι, εγώ σου λέω γιατί και στι εκθέσει που πηγαίνουμε έχουν εκεί πέρα. Ορίστε, κάντε το, ρίξτε το. Όλα μια χαρά. Βάλτε το σφυρί, χτύπα Όλα μια χαρά. Αλλά πώ γίνεται, ρε, παιδί μου, στην πραγματικότητα να γίνεται ο χάμο να πέφτει και όχι από μεγάλο ύψο, όσο και από πιο μικρό. Και να λέω, όχι, Να ξέρω από πριν μάτφα, όταν θα μάτφα, το γυρίσω, γιατί φυσικά θα πέσει με την ορθόνη <είσθαι> κάτω. <κατώ. αίσθαι> τόσο κατέμιστα, <αίσθαι> ναι, εννοείται. Να ξέρω τι. <αίσθαι> θα Τώρα μιλά σε μένα που βλέπει μια θήκη που έχω, <σχ> η οποία είναι <σχ> μεγάλο διαστάσιο. <διέμι> δεν Είναι ένα από τα δύνατα μου σημεία, δεν είμαι πολύ προσεκτικό. Οπότε έχω πάρει αυτή για να με ενισχύσει. Εγώ σου καλά θα ήταν. Εγώ σου είπα προσωπικά, προτιμώ να πάρω άλλο κινητό παρά να βάλω θήκη. Εντάξει, αλλά έτσι είμαι εγώ. Είναι σαν τα να πα να πα για Όταν παίζει από βενζίνη, αλλάζει αμάξι τα κάκια, τα κάκια έχει Τα Στον αέρα που τα λάστιχα αλλάζει. Αλλάζει ρόδε. Όλη τη ρόδα. Όπω έχει το. όλα. Από κατασκευαστέ έχουμε πλήρη. Ό,τι κινητό θέλω το φέρνω στο γερμανό. Κοίτα, αν εξαιρέσει την Apple που τώρα πιστοποιεί τα καταστήματα, βέβαια και στην Apple τα παραλαμβάνουμε. Στην Apple τα παραλαμβάνουμε και είμαστε σαν pick-up point. έτσι. Τα υπόλοιπα τα φτιάχνουμε εμεί. Πλέον θα είμαστε και στην Apple. Οπότε Πότε είναι. αυτό. Ε, τώρα ξέρει, οι διαδικασίε καμιά φορά τραβάνε παραπάνω, Σωστή. αλλά θέλω να πιστεύω ότι μέσα στο επόμενο τρίμηνο θα προχωρήσει. Αυτό είναι το κυρίω πρόγραμμα που έχει βγάλει η Apple, που να κάνει το πει. κάθε ενδιαφερόμενο service enter. Σωστά. Μάλιστα. Ε, και εδώ πέρα έχουν πλεονέκτημα γιατί το κάνουν ούτω ή άλλω τα καταστημάτια ναι. του. Είναι πιο έτοιμη κιόλα. Ακριβώ. Πάνω σε αυτό λίγο αν κάποιος έχει. Καλά, εντάξει, έχει πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων, και okay, εντάξει, σαφώ, αλλά σίγουρα αν φέρει κάποιο κάτι που δεν το έχετε, κάποια μάρκα, δηλαδή κάποιο κινητό το έχει πάρει no name ή οτιδήποτε, αναλαμβάνει την επισκευή του, εκτό εγγύηση συζητά. Εκτό εγγύηση. Κοίτα να δει. Αν υπάρχει ανταλλακτικό ή αν είναι θέμα software ή αν είναι ας πούμε, κάτι που μπορούμε να φτιάξουμε, εννοείται και το αναλαμβάνουμε. Εντάξει. Αλλά είναι πολύ πιθανό να μην μπορούμε να βρούμε το ανταλλακτικό. Οκ. Okay. άρα είναι λίγο και εκεί το λέω πιο πολύ. Είναι στο πλαίσιο θα... εξυπηρέτηση του πελάτη. Εμεί θα το δούμε για τον πελάτη. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αν βρούμε ανταλλακτικό, θα το φτιάξουμε. Οκ, okay, εντάξει. Ε, είναι σημαντικό γι' αυτό. Καλά, όχι ότι. Νομίζω... Ήταν, νομίζω, που δεν έχουν. Ναι. Εντάξει, πλέον στα κινητά νομίζω ότι εντάξει, η πλειοψηφία είναι κατασκευαστέ που είναι γνωστοί και εμεί συνεργαζόμαστε με όλου. Ναι, αυτό ισχύει. Τώρα εντάξει, λέω, μπορεί να ξέρει κάτι κουλό, κάτι καινούριο, κάτι που είναι μόνο στην, στο εξωτερικό. Δηλαδή... Εντάξει. Καμιά φορά κάποιοι παίρνουν απ' έξω μάρκε που δεν έχουν έρθει ακόμα εδώ. Αυτό. Που, κα... Από κάποια ταξίδια τα ή κάποιοι τουρίστε που έρχονται στην Ελλάδα και έχουν μια μάρκα που δεν έχει έρθει. Έχουμε, ειδικά στα νησιά, α πούμε, ε, το καλοκαίρι έχουμε τέτοιε περιπτώσει πελατών. Νησιά, ναι, σωστό, αυτό. Mm. Γενικότερα, mm. πάλι θέλω στατιστικά στοιχείο. Βλέπουμε ότι. Ε, 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 όμως, ναι, βέβαια, οι επισκευέ, α πούμε. Ε, το, οι επισκευέ στο smartphone, α πούμε, είναι πολύ μεγαλύτερε, από πέρσι, α πούμε. Από πρόπερση. Όχι, είναι λιγότερε. Είναι λιγότερε. Είναι λογικό, αφού δεν βγήκαμε έξω. Ρε, είναι δηλαδή. λιγότερε. Υπάρχει είναι μια μείωση στην αγορά συνολικά. Doctor, ε, είμαστε Όχι, ναι, λέω μήπω γίνονται καλύτερε οι συσκευέ, πιο ανθεκτικέ, α πούμε... άμα το δεις διαχρονικά, γιατί είμαστε όλοι αρκετά χρόνια στην αγορά, οι συσκευέ είναι καλύτερε. Τα defect rate δεν είναι μεγάλα πλέον. Δηλαδή, ε, και η αλήθεια είναι ότι πλέον έχουν μείνει και πιο λίγοι κατασκευαστέ που έχουν ποιοτικά προϊόντα. Ε... Και ο κόσμο προτιμάει να αγοράσει και κάτι πιο ποιοτικό γιατί φοβάται πλέον αυτό. Δηλαδή, έχει να δώσω 50 ευρώ παραπάνω και αυτό να πάρω. Αυτό είναι... που λέω ο Δημήτρη έχει δίκιο. Άμα δει τη μέση τιμή των κινητών που, που πουλάμε τα τελευταία 3-4 χρόνια, έχει αυξηθεί. Yeah. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμο πάει σε κάτι καλύτερο, πάει και σε μια εταιρεία καλύτερη με χαμηλότερο defect rate. Και έχουμε και εταιρείε που πουλάγανε αρκετά φτηνά προϊόντα που ξέρετε ότι πλέον έχουν σταματήσει. Σωστό γι' αυτό. Οπότε γι' αυτό. αυτό. το rate, γιατί ποτέ δεν μα το λέει κανένα κατασκευαστή. Και, και σα το πω εγώ. <laughs> ναι, έπρεπε να το δοκιμάσω. <laughs> πάντα έτσι λέει. Θέλω να δοκιμάσω και πάντα ρωτάει σε άσχετε στιγμέ που κάνει ναι, δεν βγάζει. Ναι, ναι, όταν έχει ρίξει τι άμυνε ναι, σου. Ναι, ναι, γιατί είναι 5% όχι. 10. Πόσο, είναι, είναι, παρακάτω από 5%. Είναι αρκετά παρακάτω. Που εγώ ξέρω κάτω από 2. Κάτω από είναι περίπου στο 2%. δεν σημαίνει ότι πρέπει να ρωτήσει. Είναι 2 με 3% αλλού στο κατασκευαστή. Πολλά σου είπα, φτάνει. αφού είναι το έχω πει, Γιατί ρωτά το γέννη και δεν ρωτά. Αυτό χρήσιμο είναι. Γιατί μετά, γιατί σκέψου τι πρόβλημα έχουμε. Ναι, αλλά σκέψτε. Δεν τις βάζω άλλα το πρόβλημα που έχουμε εμεί που παίρνουμε κινητά πριν κυκλοφορήσουν. Άρα δεν υπάρχουν θήκε και ψάχνει μετά για θήκη. Κοίτα, η θήκη είναι και θέμα design. Δεν είναι εντάξει, βάζω μια θήκη για να υπάρχει. Αλλά τώρα τη θήκη θέλει να δει και το design. Θέλει να δει να είναι και ωραία. Δηλαδή μια γυναίκα με την διάφανη θήκη δεν θα μείνει. Υποθέτω. Ναι, αν κρίνω από την κόρη μου, ναι. Έτσι, αλλά, το βασικό είναι και η ζελατίνα προστασία. Το τζαμάκι. Το τζαμάκι, ε. Τώρα ναι, το τζαμάκι είναι σημαντικό. Είναι αυτό που λες, δεν βάζω τζαμάκι. Θα σου πει, θα σου πολύ πιο εύκολα. Έχω ένα φίλο που πουλάει τζαμάκια και με έχει τρελάνει με αυτό το θέμα. Οπότε θα πρέπει ίσω να το δω. Και το άλλο που βλέπω, α πούμε, ότι σχεδόν όλα τα κινητά πλέον έρχονται με, το, με την προστασία πάνω στην οθόνη. Το, το δεύτερο layer. Το δεύτερο το layer το που σε προστατεύει πολύ καλύτερα στι γαντζουνιέ. Που Σωστά. είναι μεγάλη η ιστορία αυτό. Αυτό είναι πολύ μεγάλη Γιατί... η ιστορία, αλλά και αυτό ξέρει μετά από κανένα τρίμηνο-τετράμινο που το δουλεύει, σίγουρα θέλει να το αντικαταστήσει. Δεν είναι κάτι που το κάνει μια φορά το τζαμάκι ειδικά. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντικαταστήσει. Ναι, Okay. Νομίζω ότι τον έχουμε κρατήσει πολύ ωραία εδώ πέρα και έχει να πάει να επισκευάσει κινητά ο Dr. Γιάννη εδώ πέρα που έχει έρθει. Εγώ το έχουμε βάλει. Ε, είδα κάτω, έχετε μία σειρά από κάτι παμπάλα smartphone. Ε, ήρθαν όλε οι αναμνήσεις στα μάτια μου. Θα το δείξουμε το πλάνο αυτό. Ήταν μια ιδέα των παιδιών που πραγματικά είναι πολύ ωραία. Έτσι, πολύ παλιά σμαρτφόνο Σταρτακ, το άλλο το Ericsson. Όχι, ούτε σε Ναι, να σου πω όμω κάτι πάνω σε αυτό. Επειδή εδώ πέρα έχει πολύ μικρή. Είναι ωραίο, αλλά είναι λίγα. Τα περισσότερα είναι στο Μουσείο του Στο το Μουσείο τότε. θα βρείτε τα πάντα. Στο Μουσείο το οποίο, θα βρείτε τα πάντα. Το οποίο αξίζει, δηλαδή, για όποιον θέλει να θυμηθεί πράγματα. Ναι, ναι, είναι ωραίο. Είναι Ενώ να πα και, και με τα παιδιά σου Αυτό. εκεί. Για βόλτα. Είναι, είναι ωραίο και το περιβάλλον και τα παιδιά να του δείξει πράγματα. Να του δείξει πώ ήταν uh, smart, ένα smartphone. Uh, Όχι, να σου πω το... κάτι πέραν αυτού. Τα έχει πάει τα παιδιά σου. Έχω πάει και φαντάζομαι το πιο ωραίο για μένα είναι να δει πώ παίρνει παλιά τηλέφωνο που έβγαζα τα βυσματάκια αυτό, αυτό, ναι. Δηλαδή για μένα το πιο εντυπωσιακό. Τα βυσματάκια. Από εκεί έχει βγει ο στο στρατό. Ναι, έτσι έχει βγει όρο βυσμα. Από αυτά. <laughs> από το τηλεφωνικό κέντρο. Ο χειριστή πίνακα έχω κάνει στο στρατό. Ε, αυτό είναι. Όχι, πραγματικά το μουσείο του Λυμπικιού τότε. Γι' αυτό το λόγο είναι εξαιρετικό, ειδικά αν έχει παιδιά. Και το λέω και σε σένα. Και το άλλο είναι το Μουσείο Πληροφορική επίση. Το Ελληνικό Σωστά. Μουσείο Πληροφορική που έχει Πολύ διαφορετικά πράγματα στην πληροφορική και θα κάνουμε μια εκπομπή από εκεί. Μέσα. Δόκτωρ Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Χάρηκα που τα πάμε. Ελάτε κάτω, γιατί έχουμε να φτιάξουμε πράγματα. Ναι, να φτιάξουμε τώρα. Παιδιά, μην περιμένετε από τρεις να φτιάξουμε συσκευή. Μάλλον αν τη φτιάξουμε. Πάντω, ένα διαγωνισμό μεταξύ σα. Να δούμε ποιο το φτιάξει πιο γρήγορα. θα έχει ενδιαφέρον για όλου Εδώ, νομίζω. εδώ. Εγώ, να χαλαρά, σου. παλιά, ε, άνοιγα iPhone ε, και Samsung. και ε, έβα, Άλλαζα, θυμάμαι. Στα κινέζικα μπερδεύτηκε ο, λίγο. Ο, ότι, ε, α πούμε, είχε βγει το πρώτο άσπρο iPhone. Ποιο ήταν, δεν θυμάμαι. Και το έκανε κόκκινο. Ε, ε, εγώ το είχα πάρει μαύρο και μπορούσα να παραγγείλω στο eBay, βέβαια, οθόνη. Και να, με το τέτοιο <laughs> μαζί με το άσπρο. <laughs> το κάνω. Εντάξει, το διέλυσα το κινητό, δηλαδή δεν ήταν καθόλου. Μετάγορα καινούριο. Αλλά είχαν, Καλά, με τα νέα δεδομένα, μην κατεβείτε κάτι, <laughs> το αφήστε το, το παιδιά. Εντάξει, Εντάξει. ευχαριστούμε πολύ. Okay. <laughs> ωραία, περάσαμε. Πολύ χάρηκα που σας Πολύ ώστε, ώστε, ωραία, πολύ ωραία. Χάρηκε. Ντάτε. Ε. Τι ρε, μια χαρά, παιδιά είμαστε. Ωραία, περάσαμε. Ωραίο χώρο ήταν εκεί πέρα. Ωραία, είπαμε. Καλά, ωραία φορασικά. κουβέντα κάναμε με τον Γιάννη. Ωραία, Έτσι. Ωραίο ήχο είχε εκεί πέρα ο χώρο. Φανταστικό ήχο. Ήταν πολύ μελετημένο. Με ρωμάστησε πάρα πολύ και το γραφείο που ήμασταν. Είχε φοβερό φωτισμό. Ήταν πολύ καλό. Καλά, ναι. και οι εγκαταστάσει είναι πάρα πολύ καλέ γενικότερα. Φανταστηκά. Που δίγει τα πλάνα, τα είδατε. Όσοι δηλαδή, μα βλέπουν στο YouTube θα είδανε και τα πλάνα που, που είχαμε. Εγώ το πέρα λέει, όσοι... του σκευαστικού, αυτή τη σειρά με τα παλιά smartphones. Ποια smartphones συνήθιε smartphones από τα future phones που είχαν. Ήταν φοβερέ αναμνήσει αλλά και γενικότερα τώρα όλο το θέμα των επισκευών και που έβλεπα τα παιδιά εκεί να δουλεύουν έχει πολύ ενδιαφέρον. Ναι, Έχω κάνει και δύο-τρει και... εγχειρήσει προσωπικέ σε κινητά. Οχ, καθάνανε. Ναι, τα... ναι. Οι δύο, ναι. Είμαστε είναι, είναι, βέβαια, γι' αυτό. Δεν είχαμε <laughs> καμία διαφορετική άποψη. Οπότε είναι το καλύτερα. Καλύτερα να απευθύνεσαι στου ειδικού αυτό. Ναι, ε, καλύτερα θα σου έλεγα και εγώ να απευθύνω στου ειδικού. Όπω το Γερμανό, το δε στο κέντρο τώρα. Τώρα μπορεί να του εμπιστεύεσαι λίγο παραπάνω, Εσύ. Ναι, έτσι δεν είναι. Mm -hmm. Λοιπόν, ε, για κινητά, γιατί γενικώ με τα κινητά τώρα αρχίζουν και έρχονται και καινούργια κινητά. Πάλι έτσι δεν έχουμε. Κάτι θα έχουμε. Ε, θα έχουμε κάτι τώρα. Παρά το που τα πολύ περισσότερα σίγουρα. Και Πάνω τον άνθρωπο δασκά. Εγώ... Ναι. Τον Αύγουστο τι έχουμε, Honor 50, πότε βγαίνει, βγήκε το Honor 50, παρουσιάζεται. Έξω έστω. στην Κίνα, Αύγουστο για τη Samsung. Η Samsung εδώ μεταξύ έχει τα smartwatch τώρα τέλο του μήνα, στην MWC. Έχονται και κάποιε άλλε ανακοινώσει. Έχουμε και MWC, MWC, φίλε, ναι. mm <σχει> ναι. Και ναι. Alcatel καινου... TCL Alcatel έχει μοντέλα. Ναι, μετά στα laptops ε, έχουμε Lenovo, θα ανακοινωθούν όλα αυτά μέσα στην εβδομάδα, θα τα δούμε. Καλά, έχουμε MWC που δεν είναι κάτι το φοβερό, εντάξει, αλλά Οκ. Okay. Έχει και ελληνική αποστολή στο MWC. Mm -hmm. Λοιπόν, απλώς από και... Να σου πω όμως ένα ενδιαφέρον που άκουσα. Mm -hmm. Ότι... Επειδή είπαμε για Honor, ότι η Huawei δεν παρατάει τα smartphones. Στην Ελλάδα τουλάχιστον. Α, για πες μας τις προφορές από τη Huawei. Η Huawei τέτοιο... Πώ το καταρχήν έρχονται Watch 3, Pro, Watch 3 και Watch 3 Pro τώρα mm -hmm. μέσα στις επόμενες μέρε, από την επόμενη εβδομάδα αν δεν κάνω λάθο ή αυτή. Mm -hmm. Νομίζω αυτή. Ε, Οι προπαραγγελίες αυτή. ανοίξαν. οπότε. Οι ναι. προπαραγγελίες ανοίξανε και με φοβερό δώρο κιόλα, θα έλεγα. Mm -hmm. Εντάξει, δηλαδή, το πακετάκι, δηλαδή, φαντάζει ακριβώ η συσκευή, αλλά μαζί με το δώρο αρχίζει και γίνεται πιο ενδιαφέρον, θα έλεγα. Εντάξει, αλλά αυτό που, που έμαθα είναι ότι δεν θα σταματήσουν τα smartphones, παρά ότι πάνε πάρα πολύ καλά στα wearables, πάρα πολύ καλά στα laptops. Στα ε, wearables αναφέρθηκε ότι είναι νούμερο ένα μέχρι στιγμή το 21. Ναι. ναι. Και ναι. μας, είπ, μας διευκρίνησε κιόλα ότι είναι όλα μαζί πλέον. Δεν είναι ξεχωριστά smartwatches, fitbands και ολά το κομμάτι. είναι ναι. όλο, όλο το πακέτο. Καλά. Παιδιά, να σας πω κάτι. Τώρα, αυτό θέλω λίγο να τα δω τα νούμερα, γιατί όλοι λένε το ίδιο. Δηλαδή, και κανένα δύο ακόμα κατασκευαστές μας είπαν το ίδιο, αν θυμάστε. Και αρχίζω να αναρωτιέμαι γενικώ τι γίνεται. Όλοι, όλοι πουλάνε σε αντρελή, όλοι είναι στην πρωτιά. Δηλαδή. Να το δούμε αυτό. Πραγματικά θέλω να το δω, δηλαδή, τα, τα νούμερα. Μπορεί, Γιατί μπορεί, μπορεί να επικαλούνται κι άλλου. Όχι... Όπω κάνουν στην τηλεόραση εκπομπέ που λένε πρώτοι σε αυτή την κατηγορία κοινό. Mm. Ναι, όπω επίση μπορεί να είναι sell in, sell out, έχει διάφορα. Δεν είναι έτσι, ξέρεις, α, οκ, okay, είμαστε πρώτοι, Όπω είναι. Οπότε ένα είναι αυτό. Δεύτερον, ε, οι Huawei δεν θα παρατήσουν τα smartphones, θα συνεχίσουν και γενικώ του έχει βγει και μια ιστορία, νομίζω, λίγο ότι την πρόκληση, ότι τόσα χρόνια μας είχαν γενικώ έχουμε αντιμετωπίσει όλες τις προκλήσεις, θα τη βγάλουμε πέρα και αυτή και πιέζουν πολύ με το Harmony OS. Για μένα είναι πολύ πιο ενδιαφέρον ότι θα φέρουν και, άλλα μοντέλα και άλλες κατηγορίες προϊόντων, δηλαδή monitors, για παράδειγμα. Monitors, gaming monitors, desktop PC. Ε... και εκτυπωτές. Και εκτυπωτές, γι' αυτό, ναι. Ε. Δηλαδή με τους εκτυπωτές για να είμαι ειλικρινή, μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον. Πιο ενδιαφέρον από τα μπόνι των τεσσάρων. Έκανε την προβλή. ερώτηση τη σημαντική, Δημήτρη. Ποια είναι η ερώτηση σημαντική. Τι μελάνια θα έχουνε, Εννοείται. ή, ή αν θα έχουνε. Ε, ή αν θα έχουνε μελάνια. Ε, Γιατί αυτό. μπορεί να εκτυπώνουν. μελεμόνι. Ε, πάντως τι. το P50 δεν έχουμε καμία ενημέρωση πλέον ε, ε, από ε. εκεί που υπήρξε η πληροφορία ότι θα έρθει έστω ένα μοντέλο. Τώρα πλέον δεν υπάρχει καμία ενημέρωση από την Κίνα. Έχουν αλλάξει πλέον οι προτεραιότητε του για να κυκλοφορήσουν το P50 και γενικά οποιοδήποτε νέο smartphone στην Ευρώπη με Harmony OS. Εντάξει, ίσως το βλέπουν και αυτοί οι να πω, να κυκλοφορήσουν ένα smartphone. Ρε φίλε, όμως τότε μην μας λένε αυτό που, που σου είπα πριν από λίγο, ότι ξέρεις, ε, ε, δεν θα επιστρέψουμε στα smartphones, θα συνεχίσουμε να δίνουμε έμφαση στα smartphones, θα Κοίτα, τα συνεχίσουμε. Έχει άμεση σχέση με το πώ θα εξελιχθεί και το Harmony OS και φυσικά το δικό του το App Gallery. Αν μπορέσουν να πάρουν ε, πολλές πολλέ ελληνικέ εφαρμογέ και γενικότερα σε τοπικό επίπεδο να έχουν πιο ενδιαφέρον uh, store, γιατί όχι, γιατί να μην το κληροφορήσουν. Εγώ φίλε πιστεύω πιο πολύ ότι καίγονται για τα social media. Δηλαδή αν δεν έχεις facebook ή instagram νομίζω ότι έχεις πρόβλημα. Ναι, ναι, σίγουρα. Είναι τεράστιο πρόβλημα. Και τα, και τα Google, Google εφαρμογές. Ναι, εντάξει, αλλά οι βασικέ εφαρμογέ που χρησιμοποιούν όλο ο κόσμο είναι. Ο περισσότερο κόσμο έστω είναι ε, Gmail. Εντάξει. Calendar. Mm -hmm. που το Calendar συνδέεται από πίσω, OK. Gmail, Facebook και Instagram. Ε, ναι, και ή όχι. και YouTube. Και YouTube, ναι. Και YouTube Studio για του creators. Άστε τους creators τώρα, μην το αρχίσεις αυτό τι θα κάνεις μετά. Σου λέω τα βασικά βασικά για το, το 90%, το 95% του κόσμου. Mm -hmm. Δηλαδή, αν ξεκινείς, δηλαδή, τι, ποιες είναι οι εφαρμογές εκείνες που δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς αυτές που είναι στο, στο Google Store. Αυτές οι τέσσερις Maps. που Maps. Maps, σωστό. Ε, εντάξει. Άρα, βλέπεις τι εννοώ. Δηλαδή, το Google έχει αντίστοιχο για το Maps στο App Gallery. Mm -mm. Όχι. Ωραία, λοιπόν, από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα είναι πιο εύκολο. Με αυτή την έννοια το λέω ότι εκεί είναι το ζήτημα. Έχει Facebook. Πρέπει να κάνει την πατέντα. Να ναι. κατεβάσει το κόλπο και όλο αυτό. Εντάξει, πόσοι μπορούν να το κάνουν. Ναι. ή θέλουν να το κάνουν. Δηλαδή, εγώ είχα φίλο ο οποίο έλεγε: Το εξή, συνάδελφο όλο ο οποίο έλεγε ότι έχω το P40, του έκανα το πρώτο update και παίζει κανονικά με όλα τα Google κτλ. Με δεν του έχω ξανακάνει update. Ναι. Γιατί φοβάμαι. Πάντω και τα υπόλοιπα hardware τη uh, Huawei είναι σε κορυφαίο επίπεδο. Δηλαδή, έχουμε δει τα, το Watch 3 Pro, α πούμε, με διαφορά μπορώ πω, από τα καλύτερα wearables. Από τα ναι, πάρα ταιρία, πολύ καλό. Εντάξει, που έχω δοκιμάσει. Ε, ένα παράπονο έχω μόνο, αλλά. Την μπαταρία. Μπαταρία, εντάξει, okay. Και πάλι. Η οποία είναι πολύ καλύτερη από το, Αυτό, από ναι. το Watch. Ναι. Τρελά καλύτερη. Απλώ είναι κυρότερη από τα προηγούμενα τη Huawei. Δηλαδή το συγκινήσει με τη Huawei. Ναι, εξετάται και εσύ, άμα έχει βάλει να σου μετράει συνέχεια τα πάντα όλα. Οπότε λογικό είναι δεν θα αντέξει. Αλλά έχει και modes που. Είμαι και η μεγάλο μπαταρή... παιδί, ε, ναι. Είχε και modes όπου η μπαταρία μπορεί να επεκταθεί η αυτονομία τη σε πολύ καλά επίπεδα. Ναι, το είδα. Εντάξει. Οπότε ε, μετά τα modes περιμένουμε από φθινόπωρο το ειδικό περιμένω το desktop monitor περισσότερο. Υπάρχει ναι. το gaming το οποίο εντάξει δεν είμαι πολύ φαν, αλλά και αυτό από ό,τι είδαμε και τα specs και στην παρουσίαση στην Κίνα δείχνουν εντυπωσιακότατα. Και έχουν και διάφορες, βέβαια διάφορα κόλπα που άμα έχει uh, Huawei smartphone μπορεί να, μετα... να περνά την οθόνη κατευθείαν. Με απλά wireless uh, να περνάει η οθόνη του smartphone uh, στην, uh, στον κομπιούτερ και να γίνεται desktop με το λειτουργικό σύστημα. Εντάξει, εντυπωσιακό τα πράγματα, αλλά είπαμε, κολλάμε πάντα στο κομμάτι του smartphone το τόσο το σημαντικό κομμάτι, το οποίο ο Huawei προσπαθεί να το προσπεράσει, μπαίνοντα σε άλλες κατηγορίες. Αυτό λέω. Και μιλάς για software, πότε περιμένουμε καινούρια Windows? Αύριο θα δούμε επίσημα τα, 11, τα Windows 11. Αν είδατε, διέρευσε μία έκδοση την προηγούμενη εβδομάδα, έγινε mm -hmm. έχει γίνει πλέον... είναι δεδομένο ότι μιλάμε για Windows 11, αυτή θα είναι η επίσημη ονομασία. Ε, εγώ τώρα την δοκίμασα με, ε, ξέρεις, VMware, όλη την έκδοση, που η οποία ήρθε από κίνα μεριά, κάποιος κατασκευαστής φαίνεται την διέρευσε. Ε, μιλάμε για αυτή την αλλαγή του UX που είναι ε, σαν το Windows 10X, που δεν κυκλοφόρησαν ποτέ, αλλά είχαμε δει εικόνε του. Αλλά αυτή η έκδοση εντωμεταξύ δεν έχει πολλά αναδείξει. Δηλαδή, μόνο αυτό το πράγμα, όπου βέβαια υπάρχει, τα εικονίδια κάτω έχουν πάει στη μέση, στην taskbar. Ναι. Δεν, δεν, ναι, δεν υπάρχει το Start Icon εκεί, υπάρχει το Microsoft logo εκεί που πάντα είχε στο Start. Ε, τα Live Tiles φύγανε. Ε, αλλά μπορεί να επαναφέρει γενικότερα το start menu έχει διαφορετική. Αφού δεν έχει live tiles, έχει διαφορετική συμπεριφορά. Μπορεί να επαναφέρει και την προηγούμενη μέσω registry. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει σχετικό option. Πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει. Αλλά γενικότερα δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κολλήσουμε πολύ τώρα σε αυτή την έκδοση να μιλήσουμε για το leak. Γιατί σου λέω, δεν είχε. Εκτό από το UX, δεν είχε ούτε. Ε, Windows Store καινούριο, File Manager καινούριο, ε, το γραφικό περιβάλλον είναι σίγουρα πιο όμορφο, αλλά στην ουσία δεν μιλάμε για πολύ μεγάλες αλλαγές στο, ε, από τα Windows 10. Μην πιστεύετε ότι δηλαδή, θα είναι τίποτα τρελό διαφορετικό το, το Windows 11. Από Ωραία, οκ. Ένα... Okay, καλά, το δούμε τότε να τα ναι, πούμε την επόμενη δούμε εβδομάδα. Σίγουρα η παρουσίαση αύριο είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες του χρόνου, οπότε για να δούμε τι θα μας πει ο Παναγιώτης. Α, mm. είναι του Παναγιώτη, είναι. σωστά. Mm -hmm. Όπου πάντα βάζει βάλω... την πόλη και η σάλτσα, ξέρει. Α... Αλλά εντάξει, το software δεν νομίζω να έχει παρουσιάσει ποτέ. Hardware τον έχω συνηθίσει. Αλλά allora, mm. δούμε εκεί πέρα πώ θα έχει το προωθήσει. Πάρει... Ε, έχει πάρει και, και, στα, και στα office δεν είχε εμπλακεί ε, ε, σε κάποια φάση. Mm. που είχε παρουσιάσει κάτι feature στον office, σε ένα surface ή κάτι τέτοια. Σε ένα surface, μπορεί. το surface όμως παρουσιάζει. Ναι, ουσίας, γιατί το έχει. θυμάμαι που έλεγε, εξημινούσε το Word, που έλεγε το βασικό μου εργαλείο είναι το Word. Ναι. Και ξεκινάω και γράφω και κάνω και όλο αυτό. Η δουλειά μου mm. είναι να γράφω, λέω δηλαδή. Μπορεί, μπορεί. Αλλά για να και δούμε. Και μα, αλλά δεν παίρνουμε τα λεφτά που παίρνει ο Παραγκέλα. Θα έχουμε να πούμε σίγουρα πολύ περισσότερα την επόμενη εβδομάδα γι' αυτό. Την επόμενη εβδομάδα. Ναι, αυτή την εβδομάδα τι άλλο έχουμε να πούμε. Κάτι έλεγε ρε Τίμω προχτέ για Disney Plus. Ναι. Τι? Κάτι έλεγα. Υπάρχουν νέε φήμε ότι Οκτώβριο θα το δούμε στην Ελλάδα. Αυτό. Ναι. Το Μέρο κύματο ή το ανοίγουμε το... στην Ελλάδα. Το ανοίγουμε στην Ελλάδα. Αυτό... Ε, φαντάζομαι θα είναι μέρο σχήματο. Μεσο, Μεσολαμία, αλλά αυτό. Μεσολαμία, ναι, okay. ναι οκ. Τιμέ, τίποτα, καμιά λεπτομέρεια. Πριν αρχίσουν να γράφουν τα Πάλι καλά κάτω, που, άντε... που αυτό που μου το είπε ήξερε τι είναι το Disney Plus. Πάλι καλά. Ναι, Κατάλαβα. Ναι. Α, οκ. Okay. Οι, οι τιμέ νομίζω και στο δεκάρι που θα παίζουν. Όπω παίζει ναι. και έξω. Οπότε δεν έχει Κάτσε Στην διαφορά. Ευρώπη πόσο είναι. 7,5 ευρώ δεν είναι. Μ, νομίζω ακτίβη τώρα. Αλλά ναι, να μην πω να είναι και ναι εκεί 8 ευρώ κάπου εκεί. Εντάξει, θα το δούμε. Okay. Να το δούμε γιατί... αυτό ακριβώ. Γιατί το κόστο είναι σημαντικό, ρε φίλε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έχουμε bit mm -hmm. που, είχαμε... που έχουμε κάποιε ανακοινώσει σχετικά με πρωτοβουλίε για την ηλεκτροκίνηση. Αν και βασικά το ενδιαφέρον, νομίζω, ο Κώστα είναι ο νέο αλγόριθμο που βγάζουν. Ναι. Mm -hmm. Έτσι δεν είναι. Θα μου βρει κοιτάξει πιο εύκολα. Ακριβώ. Αυτό το μιλήσουμε και αυτό Τιμό. όνομα. Αυτό είναι ο στόχο. Κάποτε ήμουν το... ένα φανατικό χρήστη του Bit, και τώρα πλέον. Ωραία. Ε, να το πω γιατί το, την εφαρμογή την παρακολουθώ από την αρχή. Ε, την τελευταία αλλαγή που έγινε πριν ένα χρόνο, ένα μισή-δύο παραπάνω, παραπάνω ήταν ναι. αυτό που πλέον δεν σε άφηνε να διαλέξει ταξί. Εντάξει, και σου έφερνε τον πιο κοντινό. Οδηγό. Αν, υπήρχε. Αν υπήρχε. Αλλά πρόσεξε, μπορεί να υπήρχε. Αλλά ο δικό, λόγω του ότι μπορούσε να βρει πολύ εύκολα δουλειά έξω, επειδή είχε πάρα πολύ κίνηση, προτιμούσε να μην πάει τον πίτ και να χάνει τον χρόνο του και να πηγαίνει να εξυπηρετεί. Να μην χάνει λεφτά, γιατί έπρεπε να πληρώσει προμήθεια στον beat αυτή τη Να χάνει. Οπότε προτιμούσε να δουλεύει με τον δρόμο. Εσύ βυσικά περίμενε και έβλεπε συνήθω ότι δεν υπάρχει δικό, δεν υπάρχει οδηγό. Πότε γίνεται αυτό, γίνεται όταν υπάρχει πολλή κίνηση γενικότερα στι γιορτέ, στι απεργίε και όλα αυτά. Ε, τώρα. Ε, αυτό βέβαια ήταν αναγκαστικό να γίνει για τον Πίτ, γιατί, γιατί έχουν ανοίγει πολλή δουλειά. Μα είπαν και χθε στην παρουσίαση ότι η δουλειά έχει, έχει προσπεράσει τα επίπεδα πριν COVID εποχή. Βέβαια, υπάρχουν και οι περισσότερε μικρέ κούρσει γίνονται, αλλά όπω και να έχει εντυπωσιακό, πώ έχει ανέβει η δουλειά του ταξί και ότι έχει ξεπεράσει την εποχή του COVID. Ναι, βέβαια, είπαν ότι και ο, το, ο COVID, ο η COVID έχει βοηθήσει λίγο σε αυτό το κομμάτι, υπό την έννοια ότι προτιμούν κάποιοι να πάρουν ένα μπιτ ταξί mm -hmm. που έχει κάποιε προδιαγραφέ προστασία τη υγεία σίγουρε παρά οποιοδήποτε ταξί στο δρόμο. Που εντάξει, δεν φημίζονται οι περισσότεροι ταξιτζίδε mm -hmm. για πολλά πράγματα, θα έλεγα. Mm -hmm. Εντάξει, ε, το μόνο ε. που ξέρω είναι να κατηγορούν του υπόλοιπου βέβαια. Εντάξει, ε. πάντα. Ένα, Εντάξει. Από, ένα, από, τα πλεονεκτήματα που φέρει το Μπίτι είναι α. αυτό. Ότι ε, μπορώ να πω διαχώρισε του κακού με του καλού οδηγού. Ε, απλά τώρα, η, αυτή ήταν η αλλαγή που έγινε πριν δύο χρόνια, α πούμε. Ε, τώρα έχετε μια άλλη αλλαγή η οποία βάζει στο στόχαστρο αυτό το ακριβώς το πράγμα, το να βρίσκεις ε, ταξί με τον Μπιτ σε ώρες αιχμή. γενικότερα, να βρίσκεις πιο εύκολα ταξί. Ε, πώς το κάνουν αυτό. Ε, δεν μπορούσαν να το κάνουν, ε, αυτό ήταν η αρχική σκέψη, με αυτό που υπάρχει στο εξωτερικό με την Uber. Αν ο οποίος έχει ταξιδέψει έξω, ε, ξέρει ότι πάλι σε ώρες αιχμή η Uber έχει ένα πανέξυπνο τρόπο, που σου λέει ότι okay, θα σου στείλω ταξί, απλά θα πληρώσεις επί δύο, επί τρεις φορές το κόμιστρο». Ε, αυτό συνήθιζε όσο στις εκθέσεις όταν φεύγαμε ειδικά στις ΙΕΣ, πάντα επί τέσσερα, επί πέντε το έβλεπα, φυσικά ποτέ δεν το έπαινα, αλλά κάποιο που θέλει να πάρει ταξί θα το πληρώσει. Ε, εδώ δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο λόγω της νομοθεσία. Ε, το beat το λύνει αλλιώ. Φτιάχνοντα κάτι σε στυλ κάρμα. Από ό,τι κατάλαβα. Που σημαίνει ότι όταν υπάρχουν. Κάρμα, αλ... όπω λέμε, κάρμα, το κάρμα μου. Ακριβώ. Ε, όπω λέμε, ότι όταν ε, υπάρχουν ε, στι ας πούμε, πολύ μεγάλη κίνηση, ε, πολλέ κλήσει για το beat, εσύ εξυπηρετεί εκείνη την ώρα, θα σε ανεβάζει ο αλγόριθμο ψηλά. ώστε όταν σε άλλε περιπτώσει δεν υπάρχει κίνηση, να είσαι ο πρώτο που θα προτείνει σε ενδεχόμενη κούρσα. Καταλάβατε. Αυτό είναι το ένα. Αυτό προτεραιότητα. Σου δίνει προτεραιότητα. προτεραιότητα. Πώς το χρήστη. Τι πες? Προ το, προ χρήστη προ χρήστη το, το χρήστη το βοηθάει στις ώρες, μη εχμή, στις ώρες εχμής. Εχμή. το πρόβλημα σου δεν είναι στι ε. στις ώρες μη εχμής. Στις ώρες μη εχμής βρίσκεις ταξί. Στις ώρες εχμής είναι που δεν βρίσκει ταξί. Όπως Οπότε αντίστοιχα. σου λέω ότι τώρα θα δουλεύουν περισσότεροι οδηγεί ταξί με το beat σε ώρες εχμής, άρα θα βρεις πιο εύκολα ταξί. Μα, ως επιτοπλίστων όμω, ο, λόγο λόγος που παίρνεις ταξί είναι για να κατέβεις σε ώρα εχμής στο κέντρο, ξέρω εγώ, αν δεν μένεις στο κέντρο ή, ή γι' αυτό ναι. το λόγο πας. Ε, ναι, δεν, είναι, δεν είναι ε, για τιμώ. να πας σε ώρα μη εχμής. Ναι ρε, ναι, 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 ναι τιμώ, αλλά το project είναι καλό. Σου λέει, τις ώρες αιχμή λοιπόν που έχουμε το πρόβλημα, εμείς ενθαρρύνουμε τους 8.000 οδηγούς ταξί beat στην Αττική Εντάξει, να Παίρνουν κούρσε, bit και να μην το αφήνουν στον δρόμο να πάρουν όποιον να είναι, δίνοντά του το, το εξή: Πάρε τώρα κούρσε, bit. και εγώ στι ώρε μη αιχμή που σφάζεστε για το ποιο θα πάρει την κούρσα, θα σου τη δώσω σε ένα προτεραιότητα για να πάρει την κούρσα. Κατάλαβε, αυτό είναι το κόλπο. Δίκιο δεν είναι. Δίκιο είναι, ναι. Νάξε και Άρα, από τη στιγμή που δεν υπάρχει και κάποια εναλλακτική άλλη, υπάρχει ενδεχόμενο να, η νομοθεσία να προσθέσει και τη δυνατότητα αυτή. Του Σέρτζ Μίστρο. Ναι. Ε, το ότι θα μπορεί να χρεώνει κάθε υπηρεσία από 2 επί 3, πούμε, ανάλογα. Όπου και ο οδηγό φυσικά θα την προτιμά τότε σίγουρα την, να πάρει την κούρσο από το πλήρω. Πάντω δεν είναι το μόνο ότι που αλλάζει τον αλγόριθμο, αλλάζει και άλλο. Ναι. Ε, το άλλο έχει σχέση με τη βιωσιμότητα. Θε να μα πει, Δημήτρη. Τίμο, γιατί στον Τίμο πρέπει να ρωτήσει. λοιπόν. Ε, ε... Σαν σανάβη, ναι, σε λίγο τίμος θα είναι είδο προ εξαφάνιση. Θα πρέπει να τον προστατεύσουμε, έτσι όπω παίζει. Ε, ναι ναι. Ναι, δηλαδή ναι. Τον... Λοιπόν, ε, αυτό που λένε είναι ότι ε, κοιτάνε πλέον και τα ταξί. Γενικώ θέλοντας να δώσουν μια μορφή κινήτρου προ ε, του οδηγού ταξί να αλλάξουν το ταξί του, να πάρουν πιο οικολογικά, πιο φιλικά προ το περιβάλλον ταξί, αλλά και ηλεκτρικά. Πάμε δηλαδή προ την ηλεκτροκίνηση. Το ένα κομμάτι είναι λοιπόν ότι τα ηλεκτρικά ταξί θα έχουν επιπλέον προτεραιότητα, θα ανεβαίνουν περισσότερο στον αλγόριθμο που λέγαμε πιο πριν. Ένα. Και δεύτερον ότι από το 2025 και μετά θα δέχονται μόνο ηλεκτρικά ταξί καινούργια στο στόλο τη ΜΜΕ. Ωραία. Και γενικώ υπόσχονται πολλά. Δηλαδή μίλησαν για ότι υπάρχει από τη Now ένα πακέτο 100 εκατομμυρίων ευρώ για όλη την Ευρώπη το οποίο αφορά τη βιωσιμότητα και την ενίσχυση δράσεων. Για την Ελλάδα δεν θέλεις να γίνουν πιο συγκεκριμένοι τι θα μπορέσουν να κάνουν στην Ελλάδα γενικώ. Ε, γιατί ρωτήσαμε διάφορα για charging hub, για όλα. Ε, προτείνουν στου οδηγού ταξί γενικότερα να φορτίζουν στο σπίτι τους, δηλαδή να προτιμούν τα ηλεκτρικά ταξί γιατί μπορείς να τα φορτίσεις στο σπίτι σου εγώ γενικώ θεωρώ ότι με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι πάρα πολύ καλή ιδέα. χρειάζομαι πολύ δρόμο μπροστά μα σε επίπεδο υποδομών. Αυτή είναι η άποψή μου. Ε, αυτό νομίζω δεν ισχύει. Ε, δηλαδή και το που το ζητάγα και χθε με τον γενικό διευθυντή, ε, είναι δεδομένο ότι θα εκτοξευθούν οι εγκαταστάσει ε, ταχυφορτιστών σε όλη την Ελλάδα τα επόμενα τρία-τέσσερα χρόνια. Μπορεί και λιγότερο. Και, και για λόγω τη Ευρωπαϊκή Ένωση. το, το ε, δημόσιου ε, ταχυφορτιστών εννοεί. Ναι, το δημόσιου ταχυφορτιστών, ναι, ναι, αλλά ωραία. και βλέπουμε ότι και πολλές εταιρείες ας πούμε, παρέχουν στους πελάτες τους ας πούμε, χώρους που μπορούν να φορτίσουν και μάλιστα πολλές δωρεάν, αυτό δεν το ήξερα. Ναι. Ε... Ωραία, λοιπόν, σωστό. Απλώς υπάρχει το εξή: ότι στους δημόσιους ταχυφορτιστές που είναι επιπληρωμή το κόστος είναι πολύ ψηλότερο από το να φορτίσει το σπίτι σου και σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα φτάνει στα όρια του κόστους να κινείσαι με δίζελ, με πετρελαίο, εντάξει το οποίο είναι λίγο παράνοια, οκ, ένα είναι αυτό, Δηλαδή, το χρόνο είναι πολύ ακριβά. Και μπορεί να πει κάποιο: Εντάξει, δεν με πειράζει και αυτό. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα είναι η φόρτιση στι πολυκατοικίε. Δηλαδή, είναι η διαδικασία που απαιτείται γιατί θέλει διαφορετικό. Δεν είναι ότι κατεβάζω μια μπαλαντέζα από το σπίτι. Ναι. Εντάξει, στην πιλωτή, αν έχει πιλωτή. Δηλαδή, κοστίζει να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ πώ θα φόρτιζε το αυτοκίνητο σου, εκεί που μένει τώρα, ή ο τίμο. Εγώ μόνο μέσω, μέσω του δημοσίου ταχηφορτιστή σκέφτομαι. Δεν υπάρχει κάποια άλλη λύση. Λοιπόν, και Αυτό. εκεί πέρα αρχίζει. Ότι ναι. πρέπει να έχει πολύ έξυπνα συστήματα και άλλε υποδομέ, το οποίο θα φτάσουμε. Δεν σου λέω ότι δεν θα φτάσουμε. Για τώρα συζητάω. Δηλαδή, εγώ, όταν θα πάρω αυτοκίνητο σε πέντε χρόνια από τώρα, ναι, θα πάρω ηλεκτρικό. Στα δύο, δεν ξέρω. Τώρα, δηλαδή, που σκέφτομαι να αλλάξω αυτοκίνητο, είμαι σε μια φάση. Έχει νόημα, δεν έχει νόημα. Δηλαδή, είναι μια λίγο περίεργη. Γιατί εσύ θα πηγαίνει, θα πρέπει να υπολογίζει πόση ώρα θε για να το φορτίσουμε το 120 λεπτά, μισή ώρα. Εχ, και εκεί παραφάνω. που θα πάω. Και εκεί που θα πάω. Εντάξει, να πεις ότι θα πάω κάπου και Ξέχιστε. να πιω ένα καφέ. Η όλη αυτή η υπόθεση μου θυμίζει ότι πέρασα όταν μετέτρεψα το αυτοκίνητο σε γκάζι. Όπου πάντα ας πούμε, ήθελα να πάω Θεσσαλονίκη, δεν υπήρχε τίποτα στην εθνική οδό πάνω για Γκάζι Και έπρεπε να βγαίνω σε κάτι χωματόδρομο και για να βρω το αντίστοιχο βεζινάτικο που είχε Γκάζι. Αλλά και τώρα βρίσκεσαι μέσα και στι γιοτονίε, κανονικά. Ναι, διάζει. ρε, συμφωνώ. Δεν σου είπα. Ναι. Απλώ θέλει δουλειά. Αλλά στο, στο ηλεκτρικό σου ξαναλέω. Λοιπόν, ναι, Το δημόσιο. δημόσιο. Μαζί σου για το δημόσιο. Αλλά απλώ θα δεις, ας πούμε, τα βενζινάδικα να το στήσουν έτσι, ότι εγώ θα πάω εκεί πέρα να φορτίσω και να το πληρώσω, φίλε, τα 2 ναι, ευρώ. Ακριβώς. Από αυτά τα 3, τα τέσσερα. Θα με κεράσει καφέ τη μια ώρα που θα είμαι εκεί. Αυτό είναι ένα ωραίο σενάριο να φτιάξουμε. Εγώ πιστεύω θα, θα γίνει. Ή, ή όχι καφέ Φίλε, δεν είναι μόνο ο καφέ. Μπορώ να έχω ένα χώρο ξέρεις, της προκοπή. Της προκοπής, δεν σου λέω τώρα κάτι super duper, αλλά να καθίσω να δουλέψω ας πούμε, με το λάπτο μου. Α. Λέω παράδειγμα. Εντάξει, Μπορεί να είναι κοίτα... και πλέον έσοδα για αυτόν. Mm -hmm. ε... Ε... Γιατί θα, τον καφέ δεν είναι ανάγκη να τον κεράσει, αλλά θα τον πιω. Ναι, θα αλλά, λάδι. αλλά ας πάμε όμω και στου οδηγού ταξί, όπου οι περισσότεροι κάνουν αλλαγή βάρδια. Ωραία. Στην αλλαγή ναι. βάρδια, ο, ο, αυτό που αφήνει τα μάξι, το αφήνει ή γεμάτο. ή πάει. Τι θα γίνεται, θα σταματάει μια ώρα νωρίτερα, θα πηγαίνει να το γεμίζει και να το πηγαίνει γεμάτο, ή αυτό που παίρνει το ταξί. Εντάξει, όλα αυτά θα λεφθούν. Εντάξει, λυθεί, αυτό ναι. συζητιέται, ναι. αλλά. Εντάξει, εκεί ναι, θέλει μεγάλα charging hubs, γι' αυτό έλεγα στην παρουσίαση, το ρώτησα. Μεγάλα charging hubs όπω έχουν α πούμε στο Σεντζέν, έχουν κάτι τεράστια. Καλά, εντάξει. Ναι, ρε φίλε, Αλλά... το σετζέν είναι 15 εκατομμύρια όμω και είναι όλα τα ταξί Όλα. Υποχρεωτικά από τον νόμο. Εδώ θα, σταμα... θα χαλάσουν οι πιάτσε ταξί. Τι θα γίνεται. Είπαν ότι μπορεί να βάλουν ταχυφωτιστέ στις πιάτσε ταξί. Ναι. Δηλαδή θα γεμίσουν και άλλα τα πεζοδρόμια. Και ότι αυτό που είπες για τους οδηγού είναι ότι ε, η έρευνα που έχει κάνει η BIT δείχνει ότι ε, εννοείται ότι το ηλεκτρικό όχημα έχει, έχει λιγότερα κόστη επισκευής mm -hmm. συντήρησης αλλά έχει και λιγότερα, λιγότερη αξία κα, ε, καυσίμων όπου yeah. μέσα στον χρόνο η εξοικονόμηση του οδηγού μπορεί να φτάνει από τα 2 στα 6.000 ευρώ. Πολύ σημαντική διαφορά. Okay. Αλλά το θέμα δεν είναι και πόσα χιλιόμετρα κάνει. Ναι, αυτό κάνει δηλαδή... 400 α, τουλάχιστον αναφόρτηση. Yeah, Ειδικά αυτό. μέσα στην πόλη. Ο... Τον οπότε πρόσπερα. θα του φεύγει κατευθείαν. Δηλαδή, πόσε κούρσε είναι τα 400 χιλιόμετρα μέσα στην πόλη. Εντάξει, τώρα μια μέρα εσύ... είναι. Ε, είδες, Το πάω. Το πάω... Κάθε καθαρά, μέρα που πρα, θέλει πρακτικά. φόρτιση. Έχω μεγαλώσει μέσα σε ταξί. Ναι, no. Εντάξει, θέλει ο Σιλό. Και, και... Λοιπόν... και στο πετρέλαιο δεν θέλει κάθε μέρα ταξί. ε... Εντάξει, ε... Αλλά εκεί πα σε δύο λεπτά, έχει βάλει το έχει γεμίσει και φεύγει. Ναι, αυτό είναι. Χάνει μια ώρα. Δηλαδή, πώ το λένε, αν μπορούσα εγώ να φορτίσω, είμαι οδηγό ταξί και μπορούσα να φορτίσω την πολυκατοικία μου. Ναι, θα με συνέφερε mm. κάθε βράδυ. Ή να το βρίσκει στην πιάτσα, να, mm. τον χρόνο. Ή στο αεροδρόμιο που θα, θα γίνει η εγκατάσταση mm. ταχυφορτιστών και στο αεροδρόμιο το, το μέσο επόμενο και Και λέ, σε σούπερ μάρκετ έχουν ξεκινήσει και κάνουν εγκαταστάσει. Και, και, σε όλα. σε εταιρείε, παιδιά, κάνουν. Στόμα... Mm, -hmm. Μεγάλη... mm -hmm. Λοιπόν, okay. Οπότε, έλεγε, για να συνοψίσω, ο αλγόριθμο θα κοιτάει ε, αν έχει uh, ηλεκτρικό όχημα, δηλαδή με ρήπου χαμηλού υβριδικό ή ηλεκτρικό. Ε, μετά, φυσικά, το πόσο αξιολόγηση έχει ο οδηγό. Ε, και ποιο είναι το τρίτο κριτήριο, Δημήτρη, Το αυτό το που είπαμε πέφε. για το αν έχει ε, βοηθήσει στις ώρες αιχμή. Και ε, κρίνοντα από αυτά τα τρία κριτήρια, ε, θα, okay. θα προτείνει τον οδηγό, το συγκεκριμένο που έχει το καλύτερο όρο για να τον, τον στείλει σε κούρσα. Αυτό. Λοιπόν, να, εντάξει, πολλά είπαμε σήμερα. Είπαμε και πολλά να πούμε. Πήγαμε και στην Μπάρνιθα, εκεί πέρα, τα είδαμε όλα. Στο επισκευαστικό κέντρο της, του Γερμανού, και εκεί πέρα μα είχαν οι άνθρωποι τη Κοσμοτέ γενικότερα μια χαρά. Λοιπόν, να πούμε καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. με Windows 11. Έτσι και μην ξεχνάτε like, comment, share και ό,τι άλλο θέλετε. Subscribe φυσικά στο YouTube, follow στο Instagram και σε όλα τα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα και like στο Facebook και αυτά. Φιλάκια πολλά. Bye. Bye. Bye.